Καταρχήν το σχόλιο που θα κάνω αφορά αποκλειστικά και εμένα προσωπικά. Η εκτίμηση δικιά μου είναι αυτή. Σαφώς. Θα γίνει από τη διοίκηση. Η διοίκηση είναι αυτή που αποφασίζει. Η διοίκηση θα κρίνει αν ήταν επιτυχημένη ή όχι η χρονιά. Από τη δική μου την πλευρά, προσωπικά και μόνο, καθαρά αγωνιστικά, θεωρώ ότι ήμασταν, αν όχι ίσως η καλύτερη ομάδα, μία από τις τρεις καλύτερες ομάδες. Ξεκινήσαμε από την αρχή της χρονιάς ως στόχο να παίξουμε καλό ποδόσφαιρο, να σωθούμε εύκολα και να τερματίσουμε όσο πιο ψηλά γίνεται. Μέσα στην πρώτη εξάδα ήταν ο αρχικός μας στόχος. Μέχρι την 7η αγωνιστική είχαμε την καλύτερη επίθεση και την καλύτερη άμυνα. Ήμασταν μία ομάδα που ήταν αίτητη με πολύ καλό ποδόσφαιρο και σε όλες τις στατιστικές ήμασταν καλύτεροι από όλους. Και σε επιθετικές επιθέσεις και σε κατοχή μπάλας και σε όλα. Στα στατιστικά του Νάγκη και του Καβάλα πάμε γήπεδο. Από την 7η αγωνιστική και μετά στο παιχνίδι με το Συγκυριακά, ήταν το παιχνίδι με τον Βύρον. Μπορώ να αναλύω ένα-ένα τα παιχνίδια. Μας φύγαν δύο αμυντικοί από τους καλύτερους. Χάθηκε η χημεία στην άμυνα. Είχαμε τον Ιβανίδη που έφυγε στο εξωτερικό και ο Κωνσταντάρας που είχε θέμα τραυματισμού και μετά λόγω του θέμα της εγκυμοσύνης και αυτά, κατά συνέπεια άρχισε να χάνεται λίγο η χημεία στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παρόλα τα αυτά, στο συγκεκριμένο παιχνίδι ήμασταν αρκετά καλοί και ανταγωνιστικοί. Μέχρι να μπούμε στα αποδυτήρια στα τελευταία λεπτά, είχαμε αναγκαστική αλλαγή του Μπρίτου που προσπαθήσαμε να τη διαχειριστούμε λόγω ότι είχαμε τραυματίσει τον πάγο. Ένα παιχνίδι που με διαφορετικά χαρακτηριστικά μπορούσαμε να το είχαμε χτυπήσει και να είχαμε πάρει κάτι καλύτερο. Παρόλα τα αυτά, η ομάδα συνέχισε να παίζει καλό ποδόσφαιρο. Μέχρι πριν 4 αγωνιστικές διεκδικούσαμε επίσης όρες στο πρωτάθλημα, λαμβάνοντας το χειροκρότημα από αντιπάλους. Αν αναλογιστούμε ότι η τρίτη θέση είναι η καλύτερη που έχει κατακτήσει στην ιστορία του Μακεδονικός μετά από 30 χρόνια, θεωρώ για μένα ότι ήταν άκρως επιτυχημένη χρονιά. Πέραν το ότι τις θέσεις που τερματίσαμε, ότι κοιτάξαμε όλους τους αντιπάλους στα μάτια, παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαι συγκινημένος αυτά που λέω. Μας αδικεί λίγο το κλείσιμο της χρονιάς και ίσως θα μπορούσαμε μόνο που τερματίσαμε τρίτη και θεωρώ ότι είμαστε λίγο αδικημένοι. Είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτά βέβαια άλλοι θα βάλουν στόχους και για την νέα χρονιά. Εγώ αυτό που θα ευχηθώ για την νέα χρονιά είναι να έχουν υγεία όλοι. Και τους περιστές, προπονητές. Θεωρώ πως ο Μακεδονικός έβαλε τις βάσεις για να κάνει μια ομάδα δυνατή. Ίσως να μην ήμασταν τόσο έτοιμοι για πρωταθλητισμό και πλαισιωμένοι και από άλλα πράγματα που χρειάζεται πρωταθλητισμό. Αποδείξαμε όμως ότι δεν φοβηθήκαμε καμιά ομάδα, ότι ήμασταν πολύ καλοί σε όλα τα παιχνίδια. Τα μάτς που χάσαμε τα χάσαμε κάτω από ειδικές συνθήκες. Στο Βύρον, νομίζω τον γκολ που δεχτήκαμε εδώ μέσα ήταν η μοναδική τελική που είχε ο Βύρον. Ενισχυθήκαμε τον Δεκέμβριο να μας βοηθήσουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι λόγω τραυματισμού του Μενίκου στο πιο κέραιο σημείο και του Λάσπατζη ξανά η ομάδα αποδυναμώθηκε. Όσο για τον Παπαστεφάνο, ένα παιδί που ήταν πρώτο σκόρερ, αναγκαστικά του γυρίσαμε στόπερ. Καταλαβαίνετε ότι ένας ποδοσφαιριστής δεν μπορεί να παίζει μια center forward, μια stopper, μια back και να ζητάμε να έχει την ίδια διάρκεια. Είχαμε ποδοσφαιριστές με πολλή ποιότητα, πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Από έναν-δύο ίσως περιμέναμε περισσότερα πράγματα. Συμβαίνουν αυτό στο ποδόσφαιρο. Είμαστε μια καινούργια ομάδα που πήρε 20 ποδοσφαιριστές. Θεωρώ άκρως επιτυχημένη και είμαι πολύ περήφανος για αυτήν. Αυτά δεν είναι πράγματα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι πραγματικά υγεία. Να είστε καλά.